centra.com.gr, το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση. Μένουμε ασφαλείς και ενημερωμένοι. Μένουμε Αντένες 936. Κύριε Τσικαλάγια, καλή σας ημέρα. Καλή σας μέρα, κύριε Ανατολή. Δημιουργήθηκε θέμα πραγματικά, γιατί κάνατε κι εσείς μια ανάρτηση. Από την άλλη, όμως, φαίνεται ότι τα πράγματα δεν είναι ακριβώς έτσι, αφού ένας από τους 8 υπουργούς που χρειάζονται δεν υπογράφει. Είναι υπαρκτό το ζήτημα, αλλά να είναι βέβαιοι όλοι οι ακροατές σας, όλοι οι παραγωγοί, οι αγρότες, οι κτηνοτρόφοι, ότι εντός της ημέρας, εντός της επόμενης ημέρας θα λυθεί 100%. Δηλαδή σήμερα ή αύριο, πιστεύετε? Ναι, νομίζω θα λυθεί. Θα λυθεί με τους όρους που βάζει ο κύριος Μηταράκης ή θα πάμε με τα περσινά δεδομένα? Όλες αυτές τις μέρες, ξέρετε, προσπαθώ πάντοτε σε όλα τα θέματα και σε αυτό να ασχολούμαι με την ουσία και όχι με το περιτύλιγμα. Έχω επικοινωνήσει ακόμη και με τους καθήλυν νομικούς συμβούλους του Υπουργού και με τη νομική σύμβουλο του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη και με τη νομική σύμβουλο του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης. Κάπου, όπως είπατε, δεν ξέρω αν είναι 6, 7 ή 8 υπουργοί που συνυπογράφουν την κοινή υπουργική απόφαση. Ο Υπουργός Μετανάστευσης είχε επικαλεί το κάτω τους λόγους και δεν έβαζε την υπογραφή του, αλλά αυτοί οι λόγοι που επικαλείται, από ό,τι πληροφορήθηκα, είναι λυμμένοι οι νομικοί λόγοι από νομοθετική ρύθμιση που έκανε η κυβέρνησή μας από τον Φεβρουάριο ή τον Μάρτιο τον φετινό. Και ήδη θέλω να μέσω εσάς να διαβεβαιώσω, γιατί πρώτη φορά το λέω αυτή τη στιγμή, τους ακροατές σας, μόλις πριν επικοινώνησα με τον Γενικό Γραμματέα της Κυβέρνησης, τον αρμόδιο για νομικά και κοινοβουλευτικά θέματα, τον κύριο Κουτιναζή, ο οποίος με διαβεβαίωσε ότι το πιάνει το θέμα άμεσα προσωπικά και ότι σήμερα ή αύριο θα λυθεί. Δηλαδή είναι κάτι που αδίκως και η κυβέρνηση υφίσταται αυτή τη στιγμή κριτική δικαιολογημένα για τους αγρότες, αλλά είναι κάτι αυτονόητο ότι θα λυθεί. Εσείς όταν αναρτήσατε όμως το θέμα, ότι λύθηκε το θέμα, βασιστήκατε σε αυτό που είχε βγάλει όντως το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, το είπε ο κύριος Μπινιάκος νωρίτερα? Ναι, όταν βλέπω. Πολλοί εκεί πίστεψαν ότι τελείωσε το θέμα, ναι. Μετά το δελτίο τύπου του Υπουργείου. Πρώτα εκτέθηκε ή εκθέσαν κάποιοι τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, τον κύριο Σκούλιο Λιβανό, ο οποίος εδώ και 8 μέρες, γιατί η ανάρτηση που είδατε δικιά μου έλεγα, επικαλούμουν την ανάρτησή του που είχε γίνει, τη δήλωσή του ουσιαστικά πριν από 5 μέρες, που έλεγε ότι είναι τελειωμένο το θέμα. Γιατί και αυτός ήξερε ότι όλοι οι συναρμόδιοι υπουργοί συμφωνούσαν. Εν πάση περιπτώσει, δημιουργήθηκε μια μικρή δυσλειτουργία με αυτό το θέμα. Θα λυθεί. Κατανοούμε την στεναχώρια των αγροτών. Ναι, γιατί αυτή τη στιγμή είναι ξεκρέμαστη. Υπάρχει παραγωγή μπροστά, το οποίο πρέπει να μαζευτεί. Έστω με αυτή την καθυστέρηση των λίγων ημερών, να είναι βέβαιο ότι στο τέλος θα λυθεί. Άρα λοιπόν η είδηση που μας δίνετε σήμερα ότι πριν από λίγα λεπτά, εσείς είχατε επικοινωνία με τον Γενικό Διευθυντή της Κυβέρνησης, είπατε? Με τον Γενικό Γραμματέα Γραμματέα και κοινοβουλευτικών θεμάτων. Ξέρετε, είναι η Γενική Γραμματεία αυτή, ο κ. Κουτιναζής, στεγάζεται μέσα στη Βουλή. Είναι αυτός ο οποίος συντονίζει το νομοθετικό έργο της κυβέρνησης. Δηλαδή, επειδή κάποια νομοσχέδια έχουν θέματα που δεν είναι μόνο ενός Υπουργείου, είναι ουσιαστικά ο σύνδεσμος του γραφείου του Πρωθυπουργού, το Μέγαρο Μαξίμου, και όλων των υπουργών και της Βουλής. Και ο άνθρωπος αυτός λοιπόν σας διαβεβαιώνει ότι πιάνει το θέμα στη μέρα μέσα, τη σημερινή, το αργότερο αύριο, το θέμα αυτό θα είναι τελειωμένο πραγματικά. Και από την πλευρά του κυρίου Μηταράκη. Μεταφέρω στους ακροατές σας ότι αυτό... Πριν λίγο είχα μιλήσει με τον Διευθυντή του Πολιτικού Γραφείου του Υπουργού, τον κύριο Μηταράκη, το εξέφρασα την έντονη δικιά μου δυσφορία μεταφέροντας την δικαιολογημένη αντίδραση των αγροτών. Όπως ξέρετε και δεν παλεύουμε μόνοι μας, το ίδιο θέμα έχει η Φλόρενα και η Πέλα και η Μαφία. Αυτή η απόφαση αφορά όλους τους πάντες, ναι, δεν είναι μόνο για μας, εννοείται. Αγροτική παραγωγή. Ήταν μια κακή στιγμή μιας δυσλειτουργίας. Κακή στιγμή, λέτε. Ναι. Επίπεδο, ναι. Και θα επιληθεί και θα έρθουμε σε αυτά που λέγαμε. Κύριε Τζιγκαλάκη, σας ευχαριστούμε πολύ. Αφού είναι έτσι τα πράγματα, θα το δούμε σήμερα ή αύριο, θα το δούμε και στην πράξη. Περιμένουμε να το δούμε. Και κυρίως περιμένουν αυτοί που έχουν το ζόρι. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Είναι λογικό. Είναι λογικό. Καλά, καλή σας μέρα. Καλημέρα. Centra.com.gr, το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς.
με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς, centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση. Μένουμε ασφαλείς και ενημερωμένοι. Μένουμε Αντένες 936.